Εγώ πρώτη φορά για σένα, ναι, άκουσα και σε γνώρισα από το No Budget Story. Και πιστεύω αυτό ήταν και το διαβατήριο το δικό σου, όχι στο ευρύ κοινό, στο χώρο. Ναι. Ξαφνικά εμφανίστηκες σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μια ταινία χωρίς λεφτά και η ταινία ήταν πάρα πολύ. Και την είδαμε. Με το Βουλτσάτη και με όλα αυτά. Το κύρος σου στο χώρο μας από αυτήν την ταινία το απέκτησε. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις. Απλά. Άσε τώρα ποιοι σε βρίζαν άλλοι. Οι άλλοι θα βρίζουν γιατί είναι συνήθειό τους. Κατάλαβες. Χουί. Στο διαδίκτυο είσαι, έχεις προφίλ στο Facebook και όλα αυτά. Το κλείσα. Μια το ανοίγω, μια το κλείνω. Υπάρχουν πάρα πολλά προφίλ με το όνομα Ρένος Χαραλαμπίδης. Α, ναι. Ο καθένας τα δικά του, ναι. Το δικό σου ποιο είναι, ποια φωτογραφία θα δω για να σε κάνω άλλο. Δεν θέλω να το πω δημόσια. Γιατί προσπαθώ να είμαι λίγο μαζεμένος. Αφού το καταλαβαίνει κάποιος όμως ποιο θα είναι το. Γράφει fan page. Μπα, όχι. Έχω Ρένος Χαραλαμπίδης με X. Ξαραλαμπίδης. Ρένος Χαραλαμπίδης με CH. Είναι τουλάχιστον 10 προφίλ Ρένος Χαραλαμπίδης. Και μου κάνει εντύπωση ότι γράφει ο καθένας που νομίζω ότι είμαι εγώ. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που υποθέτουν τι θα έγραφα εγώ στο Facebook. Και είναι αριστούργημα. Είναι ωραίο. Κοίταξε, γενικά το διαδίκτυο, το ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα blogs, αυτά που γράφουν τα σχόλια από κάτω από κάθε ανάρτηση, είναι πολύ ψυχαναλυτικό μέσο τελικά. Yeah. Δηλαδή βγάζεις ωραία και ασφαλή συμπεράσματα. Εγώ κάποια στιγμή στη σχολή που κάνω μάθημα έλεγα στους μαθητές ότι θέλω να σας μάθω να αποκωδικοποιείτε μέσω της γραφής ενός σημειώματος ή μιας ανάρτησης κάποιου πολλά πράγματα. Και αρχίσαμε και δουλεύαμε πάνω σε αυτό. Από το χειρισμό της γλώσσας, από τον υπαινιγμό, από τη ρητορική, από το τέτοιο. Τι θέλει να πει ένα κοινό πραγματικά, τι κρύβει ακόμα και από τον εαυτό του αυτός που το γράφει. Και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή. Έχεις κάποιες στιγμές να θεωρείς ότι με μαγεύεις. Δηλαδή, στο χαμή γελάς μου, σου κάνω ένα κομπλιμέντο, αποδέξου το. Αποδέξου και τις νίκες στη ζωή. Δηλαδή, γενικά, όταν και τυχαία βρισκόμαστε και γύρω στο Μακρυγιάννη στην Ακρόπολη και μου αφαιρώνεις 5 λεπτά για μια γρήγορη συζήτηση, γιατί είσαι και λίγο πάντα βιαστικός, πάντα έχεις μια στοχαστικότητα που τώρα, καθώς μεγαλώνεις και κάνεις και δικές σου ταινίες, όπως η τελευταία σου ταινία που λάτρεψα, και η Μέλισσα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά αυτή τη λάτρεψα, αν και όπως διαφώνησα σε σχέση με την Αφίσα, για να τα λέμε όλα, όπως, ή το μάρκετινγκ που έχει η ταινία, που πιστεύω ότι πρέπει πια ο ελληνικός κινηματογράφος να πάει σε ένα. Να αρχίσει πια. Γιατί τελικά το πρόβλημα του ελληνικού σινεμά δεν είναι οι ταινίες αυτές καθ' αυτές. Κάνουν πολλές ταινίες. Είναι το πώς τις πουλάμε. Το πώς το αμπαλάρισμα και το αμπαλάρισμα. Και ας πούμε η ταινία σου, που έκανε και πολύ καλά εισιτήρια για την εποχή που κάνουμε, πιστεύω ότι με ένα πιο όριμο αμπαλάζ θα έχει κάνει τριπλά εισιτήρια. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν ξέρω τώρα, ειδικά για το σινεμά θα σου πω, εγώ διαφωνώ με κάτι, με τα εισιτήρια και με όλα αυτά. Η ταινία είναι το μόνο πράγμα που εμείς, κάνοντας αυτή τη δουλειά, θα υπάρχει 30-40 χρόνια, ναι, που σημαίνει ότι, πες ότι έχεις θησαυρίσει από μια ταινία, που δεν σημαίνει ποτέ, αλλά πες ότι έχεις θησαυρίσει. Τα λεφτά θα τα φας, θα ξεχαστούν και τα. Αν είναι μάπα η ταινία, το ρεζίλι θα κρατάει 40 χρόνια. Θα είναι για πάντα. Αν είναι καλή η ταινία και σου έχει αρέσει και θα σ' αρέσει και σε 10 χρόνια άμα θα τη δεις, αυτό είναι ανεκτήμητο. Δεν. Μου έκανε μια έκπληξη το ελληνικό κοινό το καλοκαίρι αυτό. Παίχτηκε μια παλιά μου ταινία, Δαφτινά Τσιγάρα, στο Σινέ Παρίς, στην πλατεία Κυδαφινέων. Και εκτιμήθηκε ακόμα περισσότερο, ναι, τώρα. Εγώ λέω τώρα ποιος θα έρθει να τη δει την ταινία αυτή που στην εποχή της, το 2000 που είχε βγει, 99, γυρίστηκε το 2000-2001 βγήκε. Οφείλω να ομολογήσω ότι μια ταινία που το κοινό δεν την επέλεξε. Ξέρεις γιατί δεν ήταν επιθετική κομμωδία και όλα αυτά, άμα θες. Ναι, σωστό. Αλλά ήταν πάρα πολύ ατμοσφαιρική ταινία. Ναι. Είχε χρώμα, ατμόσφαιρα, είχε όλα αυτά. Εντάξει, το δέχομαι. Τότε βέβαια εγώ επικράθηκα πάρα πολύ. Όμως παρατηρούσα ότι στις σχεδόν άδειες αίθουσες που πήγαιναν να δω τι γίνεται, οι ελάχιστοι θεατές στο τέλος της προβολής χειροκροτούσαν. Έτσι λοιπόν, καλοκαίρι 2014, 15 χρόνια μετά, κάνω μια προβολή στο Σινέ Παρί. Το Σινέ Παρί χωράει 450 άτομα. Βάζουμε όσους μπορούμε να το πιτάρουμε και 600 απ' έξω θέλουν να κάνουν έφοδο να μπουν μέσα. Άκου τώρα. Όλοι νέοι άνθρωποι. Πόρωση τώρα, πόρωση. Ξαφνικά. 15 χρόνια μετά. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι το μόνο κριτήριο για τον κινηματογράφο. Ο χρόνος. Μόνο χρόνος, τίποτα άλλο. Για όλες τις τέχνες είναι, αλλά ρε παιδί μου, το λέω για παράδειγμα. Λέω η κυρία Κατερίνα. Την ξέρουμε όλοι. Ως όνομα, μια κυρία του θέατρου. Δεν έκανε σινεμά. Κι όμως την ξέρουμε. Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Τη φάτσα της την ξέρεις πώς είναι, δεν την ξέρεις. Γιατί δεν έκανε σινεμά. Ο Λογοθετίδης, που είναι το μέγιστο ταλέντο που πέρασε,
Αν μη τι άλλο, έχει κάνει κάποιες ταινίες και καταλαβαίνουμε, παίρνουμε μια γεύση του ταλέντου του. Εγώ το Χόρν στο θέατρο δεν τον πρόλαβα, δεν τον είδα ούτε τη Λαμπέτη. Αν δεν είχαν κάνει δηλαδή σινεμά. Δεν τις ξέραμε, ναι. Ναι, και δεν είναι σαν τη τηλεόραση. Δηλαδή το Ρετυρέ, ας πούμε, παίζεται 30 χρόνια μετά, πόσα χρόνια έχουν περάσει. Αλλά είναι μοιραία, πώς το λένε, εκτεθειμένο στην εποχή, στα ντεκόρ, στην ατάκα. Το σινεμά είναι προστατευμένο περισσότερο. Είναι αλλιώς. Ας πούμε για την Κατερίνα που λέει στη μεγάλη θεατρίνα που την ξέρουμε, σαν φωτογραφία. Την ξέρουμε. Ποιοι την ξέρουμε, Θεωρή, την ξέρουμε εμείς ηθοποιοί. Αυτό λέω. Αν είχε κάνει σινεμά θα την ήξερε και ο κόσμος. Ναι. Ή ας πούμε, δώσω ένα παράδειγμα. Η Κατίνα Παξινού. Δεν έκανε ελληνικό κινηματογράφο. Όχι, αλλά πήρε Όσκαρ αυτή. Πήρε το Όσκαρ. Άκου όμως κάτι. Το ελληνικό κοινό, αν είχε κάνει μία-δύο καλές ελληνικές ταινίες, θα ήταν πολύ πιο κοντά ο κόσμος σήμερα προς την Κατερίνα. Ενώ η Μελίνα, η Μερκούρη, είδες τι ωραία που ταξίδευε μες στα χρόνια. Και αυτή ήταν, είχε το διεθνές. Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα, εν σπέρματι εσύ, θα σου πω ότι έχεις τον χαρακτήρα σου, γιατί είναι η κατασκευή του εγκεφάλου σου έτσι. Έχεις μια αντίληψη πολύ καλή επικοινωνιακή για το πώς ένα προϊόν πρέπει να επικοινωνηθεί. Αυτό είναι και καλό και κακό. Θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί αν τα αποφασίσεις όλα αυτά και τα βγάλεις και κάπου αποτύχεις, το παίρνεις και σαν προσωπική ήττα. Εγώ, ας πούμε, που δεν το έχω αυτό καθόλου, αλλά δεν το έχω σαν ταλέντο καθόλου. Ας πούμε, εγώ κάνω πρεμιέρα στο θέατρο και δεν σηκώνω το τηλέφωνο να πάρω έναν άνθρωπο να έρθει. Τα αφήνω στους ανθρώπους που το κάνουν. Αν δεν πετύχει. Δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί κυρίως να συγκεντρωθώ στη δουλειά. Πώς το λένε. Η Μελίνα λοιπόν το είχε αυτό το ταλέντο. Ήξερε και τον εαυτό της πώς να τον πλασάρει και με ποιους και πώς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και της έβγαιναν αυτά τα χαρτιά. Ναι. Ας αφήσουμε τα του χώρου και να πάμε έτσι σε λίγο πιο προσωπικά. Ναι. Είσαι ικανοποιημένος από την εκπομπή στην τηλεόραση. Ναι, είμαι. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είναι με το κάθε τόπος μια ιστορία. Είναι ένα τηλεπαιχνίδι που ξεκίνησε να προβάλλεται σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την κρατική τηλεόραση. Όπου το κρατικό κανάλι ήταν, είναι και θα παραμείνει για κάποιο καιρό μια πυρετή αποθήκη. Εκεί να σου πω κάτι. Στην είπανε κιόλας καθόλου. Ναι. Μου την είπανε με την έννοια ότι ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Στη διάδεια, στο διαδίκτυο της Νέριτ, είναι αρτημένα όλα τα ποσά που κοστίζει το τηλεπαιχνίδι. Ναι, γι' αυτό θέλω να μου πεις, γιατί τα ξέρω. Ναι. Το τηλεπαιχνίδι κοστίζει 600.000 ευρώ για 120 επεισόδια. Δηλαδή κοστίζει 5.000 ευρώ το επεισόδιο και στην ιστορία της κρατικής τηλεόρασης είναι το φτηνότερο παιχνίδι που γυρίστηκε ποτέ. Κάποιοι δημοσιογραφίσκοι διαφόρων παρατάξεων είχαν την βαθιά ηλίθια ιδέα να γράψουν ότι όλα τα λεφτά του budget, τα 600.000 ευρώ, τα πήρα εγώ. Βέβαια, αν για αναρωτιέμαι ένα τηλεπαιχνίδι, στο τηλεπαιχνίδι μου δουλεύουν 50 άνθρωποι. Κοίτα, λέω, να δεις, παγκόσμια πρώτη, έγινε ένα τηλεπαιχνίδι που όλο το budget το πήρε τηλεπαρουσιαστής. Όσοι λοιπόν έχουν απορίες, μπορούν να πούνε στη διάβγεια της Νέριτ, να δουν ακριβώς τη λεφτά πήρα. Θες να σου πω κάτι, Ρένο, να σου το αποκωδικοποιήσω λίγο καλύτερα. Επειδή είναι κρατικός οργανισμός, είναι στόχος για τον οποιονδήποτε πάει. Ναι. Και ξεχνούν ότι ο Ρένος ο Χαραλαμπής δεν είναι ένας άγνωστος, είναι ένας πρωταγωνιστής γνωστός στο ευρύ κοινό. Άρα αυτοδικαίως μπορεί να κάνει ένα τηλεπαιχνίδι όπως έχουν κάνει όλοι οι ηθοποιοί, όπως εγώ κάνω αυτή την εκπομπή κτλ. Αν ήσουν άγνωστος και δεν σε ήξερε κανείς, κανένας δεν θα έχει ασχοληθεί, θα το θεωρούσαν φυσιολογικό. Ναι. Ή αν ήσουν σε ιδιωτικό κανάλι. Όλο αυτό γίνεται στοχοποίηση γιατί γνωρίζεις προσωπικά τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, το γνωρίζω. Και πήγαν να σου χρεώσουν ότι τη δουλειά την παίρνεις εξαιτίας αυτού. Και δεν κοιτάνε που ακόμα και αυτό να συμβαίνει, αν δικαιούσε όμως να το κάνεις ούτως ή άλλως. Πέρα από όλα αυτά, πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στην ΕΡΙΤ τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, εγώ για να πάρω το τηλεπαιχνίδι, πέρασα διοικητικά συμβούλια. Το ξέρω. Δέλτα σίγμα. Υπογράφτηκαν από πάρα πολλούς ανθρώπους. Έπεσαν υπογραφές όλων των παρατάξεων. Το budget είναι τόσο μικρό. Και το ξαναλέω, στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, 5.000 ευρώ το επεισόδιο, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ. Επίσης, σχετικά με τις τηλεθεάσεις,
Με κατηγορήσαν ότι έχω χαμηλή τηλεθέαση 1%. Ενώ η ΕΡΤ ξεσκίζει. Αν μου επιτρέπεις 1% στην επανάληψη. Ένα τηλεπαιχνίδι όταν παίζεται επανάληψη 5 ώρα τα ξημερώματα. Τι τηλεθέαση πρέπει να έχει, ρε παιδιά. Επίσης, ο μέσος όρος της ΝΕΡΙΤ είναι 1,5. Εγώ το πήγαινα 3, 2,5, 3,5. Το πήγαινα 2 φορές πάνω από το κανάλι. Πόσο και έχεις ξανακάνει εντωμεταξύ και άλλο τηλεπαιχνίδι, σε θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το κανάλι, η Μέγκα ή η Αντένα ήταν. Η Σταρ. Πού, τι ήτανε. Τι τηλεπαιχνίδι. Στον Α. Στον Α, τι. Είναι από 10 χρόνια. Έχω κάνει διάφορα στον Α. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή είσαι και. Δεν πήρω σε αυτά. Ακριβώς. Θέλω να πω, δεν είναι και η πρώτη φορά που το έκανε. Να πούμε ότι έχει φίλο το Σαμαρά, βάλε μα κάπου κάτι να κάνουμε. Mm. Δηλαδή πήραν και έναν άνθρωπο ο οποίο έχει και εμπειρία. Κανένα δεν το κοιτάξει. Και ξέρετε, κοιτάξτε κάτι άλλο, Θοδωρή μου. Ότι έχει, με κατηγορήσανε για αυτό που λες, έχει φίλο το Σαμαρά. Εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, αν έχει φίλο το Σαμαρά, θα πάρει μια εκπομπή που όχι, το έσοδά σου θα είναι αυτό, τα μισά ως τα 1/4 από τα εσόδα που είχες. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Μπήκα στην περιπέτεια των εκλογών του 12, όπου πήγε να γίνει εμφύλιος πόλεμος. Έφαγα τη λάσπη της ζωής μου, ξέροντας ότι δεν θα βγω ποτέ βουλευτής. Είναι τελικά, του να έχεις φίλο έναν πολιτικό αρχηγό κόμματος, ναι, κτλ. Σε κάνει καχύπο, κάνει υποπτό. Σου κάνει περισσότερο κακό από το να σου κάνει καλό. Δηλαδή. Απ' την άλλη πλευρά όμως, σε κάνει σοφό. Α, για πες. Θα σου πω. Εμένα το σοκ. Τώρα θα πω κάτι το οποίο θα αναπαραχθεί πολύ και ίσως, αλλά οφείλω να το πω σεβόμενος και τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες πολιτικούς και τον εαυτό μου. Όταν είναι πλάκι στην πολιτική, το σοκ μου δεν ήταν το να διαπιστώνω από κοντά τη διαφθορά των πολιτικών. Γιατί υπήρχαν και παιδιά μες στην πολιτική, πραγματικά αγνά και με όραμα. Το σοκ μου ήταν όταν διαπίστωσα τη διαφθορά ενός μεγάλου κομματιού του λαού. Εντάξει, αυτό είναι... Τρομερό ήταν, Θεωρή. Είδα ανθρώπους που δημόσια βρίζανε, από πίσω ερχόταν και με γλύφανε. Εκεί έπαθα ένα υπαρξιακό σοκ αδιανόητο. Εκεί κατάλαβα τη μεγάλη υποκρισία της Ελλάδας. Εκεί άρχισα να διαβάζω διαφορετικά την Επανάσταση του 21. Και άρχισα να συμπαθώ τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Αυτό είναι μια εκπομπή που θα την κάνουμε. Και αυτό, δηλαδή, άρχισα να καταλαβαίνω σε βάθος την Ελλάδα μας. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι άμα δεν αλλάξει ο πολίτης, δεν θα αλλάξει τίποτα. Α, καλά, εντάξει. Αυτό νομίζω να σου πω κάτι. Δεν είσαι ο πρώτος που το λέει. Και ούτε νομίζω ότι ακούγοντάς το κάποιος δεν θα συμφωνήσει. Το αστείο, ξέρεις ποιο είναι. Που ότι συμφωνούν όλοι για τη διαφθορά του λαού, κοιτώντας όλο τον υπόλοιπο λαό εκτός από τον εαυτό τους. Λένε, ναι, είναι διεφθαρμένος ο λαός. Ότι, ναι, φίλε, εσύ που το λες τώρα. Ναι. Δηλαδή είναι η κατασκευή του πράγματος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το κράτος, από την ίδρυσή του αυτό μέχρι το 1930 τώρα. Μέχρι τώρα. Αυτό θα σου πω κάτι λίγο πιο αιρετικό που έχω συλλάβει τον τελευταίο καιρό. Μην εκτεθούμε πρόσωπο. Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει. Γιατί τα λέω ούτως ή άλλως. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να μην είμαι διχαστικός. Εγώ θέλω να είμαι ενωτικός. Εκεί προσέχω. Και αυτό που έχω να πω δεν είναι διχαστικό και θα σου πω γιατί. Γιατί έχω να πω επί της ουσίας αυτό το πράγμα. Ότι αυτό που μοιάζει σαν κατάρα, δηλαδή ότι αυτός ο λαός θα είναι πάντα διχασμένος, είναι και αυτό που τον έχει προστατέψει. Γιατί το λες αυτό? Γιατί, ας υποθέσουμε, σε μια διλημματική εποχή, σύσσωμη, σαν Γερμανοί, αγαπημένοι, σε αυτό το δίλημα παίρναμε τη λάθος απόφαση, θα αφανιζόμασταν. Μια και έξω. Όταν όμως είσαι διχασμένος, ούτως ή άλλως, οι μισοί δεν θα αφήνουν τον άλλο να κάνει τη δουλειά όπως θέλει. Ναι, ναι. Και κρατάς μια πισινή. Πολύ δυνατή. Να σωθείς. Έχω μια απορία. Θέλω να μάθω τι τύπος είναι ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά πριν μου πεις τι τύπος είναι, πώς τον γνώρισες, πες μου. Άκου να δεις. Είναι μερικά πράγματα αυτό που λέμε καρμικά. Θα σου πω κάτι το οποίο το είπα σε πάρα πολλές συνεντεύξεις μου το 2012. Που είχα τη τιμή και τη χαρά να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του στη Β' Αθηνών. Γνωστήκαμε υπό κινηματογραφικές συνθήκες πολλά χρόνια πριν, την εποχή που ο Αντώνης ήταν απ' έξω, στην πολιτική εξορία. Mm. Είχε κάνει την πολιτική άνοιξη. Είχε διαλυθεί η πολιτική άνοιξη. Yeah. Είχε συντριβεί. Ο Σαμαράς είχε ξεχαστεί. Γενικώς υπήρχε ένα άσχημο κλίμα απέναντί του. Και τον συνάντησα τυχαία ένα βράδυ που βρέχε Κανάρι και Ακαδημίας με μια τρομερή καμπαρντίνα.
Εγώ έφευγα από το θέατρο, έπαιζα στο Ακροπόλ, κάπου έπαιζα το, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ή στο Αλίκη. Και νύχτα έχει τελειώσει η παράσταση και πάω προς το Κολωνάκι και σε βαριά βροχή πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Έτσι γνωριστήκαμε. Σε ήξερε. Ήξερε, είχα κάνει το Κατρέχει με τους δίπλα. Να. Και επειδή ο Αντώνης, νομίζω ότι αυτό ήταν το σύριαλ το οποίο. Για το οποίο. Ναι, σου άνοιξε ναι, το ευρύ κοινό. Ναι, και είδε και πάνω μου πράγματα που δεν βλέπανε και οι άλλοι. Τηλεόραση είναι αυτό. Ναι. Εντάξει, δυνατό. Α πούμε τώρα που μιλήσαμε την πρώτη χρονιά, μου λέει άντε καλή χρονιά και χαιρετίσματα στις γυναίκες σου. Του λέω, πρόεδρε, τι γνώμη έχεις για μένα. Εντάξει. Και δεν σου είπε τι γνώμη που έχει όλος ο κόσμος. Ναι, δηλαδή θορυβήθηκα. Θορυβήθηκα. Και μου θύμισε και ένα ανέκδοτο προσφάτως που άκουσα και μου άρεσε πολύ. Είναι άσχετο, αλλά ωραίο. Πάει ο Χαλίφης κλαίγοντας το χαρέμι του. 300 γυναίκες. Καλονές από όλο τον πλανήτη. Χαλιφάτο. Κλαίει, κλαίει και λέει: χαρέμι μου, συγχώρεσέ με. Ερωτεύτηκα άλλο χαρέμι. Γενικά η περιπέτειά μου στην πολιτική, η οποία θα συνεχίσετε για πάντα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να εκτίθεται πολιτικά, να είναι ενεργός. Πρέπει να μπαίνει μες στο ξύλο. Πες μου όμως πώς γίνεται αυτή η συνάντηση λοιπόν στο Φανάρι, πού, στη γωνία αυτή. Ακαδημίας και Κανάρι, στο Κολωνάκι. Μετά πέρασε ο καιρός και ως εκ του θαύματος ο Αντώνης. Εκεί δηλαδή ανταλλάξατε δύο κουβέντες. Εκεί γνωριστήκαμε για πρώτη φορά. Ναι. Εκεί γνωριστήκαμε για πρώτη φορά. Μετά πέρασαν τα γεγονότα λίγο γρήγορα γιατί άρχισε να ανατρέπονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Άρχισε η κρίση, έγινε αρχηγός, ξαναβρεθήκαμε λίγο μετά τις εκλογές. Μου λέει σκέφτομαι να σε βάλω στο ψηφοδέλτιο. Του λέω αυτή είναι μια σουρεαλιστική κίνηση. Θα την κάνουμε, μου λέει τέλος. Βρέθηκε υποψήφιος, πήγα πάρα πολύ καλά στις εκλογές ως πρώτο εμφανιζόμενος. Μετά ήταν μια τρελή κούρση. Ως σκηνοθέτης, να είσαι ο πρωτοεμφανιζόμενος, ως πολιτικός. Ως πολιτικός πρωτοεμφανιζόμενος. Και ξαφνικά βρέθηκα σε ένα κυκαιώνα που βέβαια μετά γύρισε όλο αυτό το πράγμα, όπου άρχισα να τρώω τρομερή λάσπη. Να σου πω ότι ο Σαμαράς είναι από τους ανθρώπους που όταν βγεις και πεις μια καλή κουβέντα για αυτόν σε μια συνέντευξη. Είχα δώσει τότε μια συνέντευξη στον Κωστόπουλο. Ναι. Πες όταν αργά τη νύχτα, δεν θυμάμαι. Και χτυπά το τηλέφωνο μου 2 τη νύχτα. Λέω, Αντώνης, τι έγινε, πραξικόπημα. Μου λέει, είδα την συνέντευξή σου στον Κωστόπουλο και πήρα να σε ευχαριστήσω. Επειδή είχα πει δύο καλά λόγια. Λέω, πρόεδρε, τι να με ευχαριστήσεις. Είπα, όχι, μου λέει, πήρα να σε ευχαριστήσω. Αυτό. Αυτό ξέρεις. Είναι τέτοιος χαρακτήρας, ναι. Δηλαδή δεν αγνώμων. Όχι. Θες να σου πω κάτι. Εγώ τώρα που δεν τον ξέρω καθόλου, ναι. Τον είχα δει όταν κέρδισε τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Ο τρόπος που βγήκε στην τηλεόραση και μίλησε στην κάμερα και είπε «Αλλά προσέξτε, πώς μιλάει ένας μπαμπάς» και λέει «Κακομοίρη μου, θα σου δώσω το πενιντάρικο, αλλά μη μου ζητήσεις εμένα ναι. Και μου πεις μου τελειώσαν τα λεφτά» ναι. Και μιλούσε. Έχει μια φοβερή αμεσότητα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν, νομίζω, κατ' εμέ, ξέρεις ποιο είναι, ότι αν του αλουνού την καθημερινότητα δεν την κάνεις καλύτερη, θα σε πάρει... Ναι, νομίζεις ότι ο Σαμαράς δεν έχει αντίληψη των γεγονότων. Πολύ μεγάλη. Έχει, το ξέρω. Επίσης, ο χαρακτήρας του πώς είναι. Θα σου πω. Το 2013, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, πρωτοχρονιά, φάγαμε και κάνω το εξατόπιμα. Λέω, εντάξει, λέω ρε παιδί μου, και αν κάποιος πια δεν έχει το μυαλό και θέλει να καταστραφεί, ας καταστραφεί. Λέω εγώ μπροστά του. Και μου λέει, τι βλακεία είπες, ρε. Λέω, γιατί ρε, πρόεδρε. Ποιος έχει μυαλό. Όχι. Αν κάποιος άνθρωπος δεν είναι πρικισμένος με ευφυΐα, τι πρέπει, να πάμε να τον αφήσουμε στην καταστροφή. Όχι ρε, θα περασπιστούμε και αυτούς που είναι εναντίον μας, γιατί εμείς ξέρουμε που θεωρητικά είχαμε την ευκαιρία να μορφωθούμε, να σπουδάσουμε, ακόμα κι αν αυτός νομίζει ότι κάνει το σωστό ενώ πάει λάθος, να τον υπερασπιστούμε. Καταρχήν ένιωσα πολύ μαλάκας με αυτό που είπα, κοκκίνησα. Ναι, γιατί μαλάκας. Είναι ένας ρατσισμός κι αυτός. Ναι, ναι. Και στο φαίνεται κάτω κάποιος γραφής ποιος είμαι εγώ που θα πω ποιος είναι ο βλάκας, ποιος είναι ο έξυπνος. Έχετε κάνει παρέα, δηλαδή τον έχεις δει να παίζει drums και όλα αυτά. Όχι, δεν έχω δει να παίζει drums. Mm. Το ξέρεις, απλώς ότι ξέρω. Ξέρω, ναι. Αλλά... θα ήταν καλός τρόπος εκτόνωσης. Κάτι που είναι πολύ παράξενο. Άλλη μια ώρα. Έτσι ένα τρελό αισθαντάνε αυτό. Κάπου τρώμε σε εστιατόριο και έρχεται ο σερβιτόρος ψαρωμένος και λέει πρώτα τι θα παραγγείλετε κτλ. Και του λέει φέρε, ό,τι φαγητά έχει, ξέρω εγώ. Λέω ρε, πρόεδρε, να παραγγείλουμε.
Ρε, εσύ μου λέει να πούμε, πού να ξέρω τι θα παραγγείλουμε, έχουμε δουλειές, θα ξέρουμε από φαγητά. Και, μου, και από κρασιά μου λέει, φέρε ένα καλό κρασί. Και θέλω να σου πω ότι κατάλαβα ότι αν κάποιος είναι αφιερωμένος σε ένα σκοπό, όλα τα γύρω-γύρω. Είναι εργατικός. Μέχρι σουρεαλισμού, σου λέω, είναι αφιερωμένος. Ξέρεις, αυτά τα χρόνια που ήταν στην απέξω, φιλοσόφησε. Μου το έχει πει αυτό, ότι το κέρδος του ήταν η φιλοσοφία. Το φιλοσόφησε βαθιά. Είναι φοβιστική η πολιτική. Τρομερό είναι. Είναι φοβιστική, δηλαδή είναι τελικά το βλέπω από τον κόσμο ότι αποκτούν το μικρόβιο και δεν είναι χειρότερο και από τη δική μας τη δουλειά που κάποιος πηγαίνει και παίζει και μετά θέλει να γίνει ηθοποιός. Ναι. Στην πολιτική, άκουσα και τον Σταύρο το Θεοδωράκη που είχε πει όταν ίδρυε το κόμμα ότι πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει γυρισμό. Δεν έχει. Στο επάγγελμα πίσω, ακόμα και αν αποτύχω. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, έχεις... Μου θυμίζει ένα έργο του Ντάντε, η κόλαση του Ντάντε Αλιγκέρι, η κόλαση, που όταν λέει έμπαινε στην κόλαση, έγραφε από πάνω, όποιος περάσει από εδώ δεν έχει επιστροφή. Και θα σου πω γιατί, Θοδωρή, και το πιστεύω. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα που διάβασα μια ανάρτηση της Ρεπούση που λέει ότι φεύγει από την ενεργό πολιτική, πιστεύεις ότι είναι κάτι προσωρινό που θα το πει? Από την ενεργό πολιτική δεν φεύγει σαν... Η πολιτική δεν θα φύγει από μέσα της. Και ξέρεις γιατί? Πιστεύω ότι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος στα 20 ασχολείται με την ψυχολογία, στα 30 με τη φιλοσοφία και από τα 40 και μετά με την πολιτική. Γιατί η πολιτική σε φέρνει αντιμέτωπο με τον ίδιο στον εαυτό. Mm. Είναι ένας μεγάλος στίβος αυτογνωσίας. Σωστό είναι αυτό που λες. Και αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα, ακόμα και οι διαφθαρμένοι, κάποια στιγμή όταν κοιταχτούν στον καθρέφτη ξέρουν. Διότι, όπως έλεγε ο Κρέοντας, που είσαι και πιο καλός κάτοχος του ρεπερτορίου από μένα, στην Αντιγόνη, αρχή ανδραδείκνηση. Η εξουσία αποκαλύπτει ποιος είσαι. Αυτό πιστεύω, αυτό που λες, το έχει καταλάβει ο μέσος πολίτης στη ζωή του. Δηλαδή, όταν δώσεις την ευθύνη σε κάποιον, τότε πρέπει να τον κρίνεις. Ναι. Τι κάνει. Και επίσης, την έννοια της πολιτικής και της διοίκησης, την έννοια της αρχής, μπορεί να την καταλάβει και σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια. Βεβαίως. Που καλός ή κακός, άνεση ή ξεάνεση, πρέπει να διοικηθούν και κάνουν με κάποιο τρόπο όλοι ευχαριστημένοι. Ναι. Είναι καλός οικογενειάρχης ο Σαμαράς? Ασφαλώς και είναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι επίσης πάλι μου βάλει ένα γκολ. Που λέω, ωραία, πρόεδρε, είναι δυνατόν γύρω από την Ακρόπολη, στον αρχαιολογικό χώρο, να μην είναι, τα δέντρα είναι πολύ ψηλά, απλά κλαδευτούν. Να κλαδευτεί το δέντρο για να γίνει και πιο καλή σκιά και για να αποκαλυφθεί το μνημείο. Λέω, τι πολιτική είστε, Άντι? Και η γυναίκα μου λέει, ωραία, στο αναθέτω. Πάω, ρωτάω εκεί, χάος. Τον ξαναβλέπω. Κατάλαβα. Αυτό που είπες. Άλλο να έχεις μια άποψη. Και άλλο να έρθει η στιγμή. Δηλαδή το να κλαδευτούν τα δέντρα στην ευρύτερη περιοχή της Ακροπόλεως. Άλλο είναι να πεις, μα γιατί δεν κλαδεύονται? Και άλλο να πεις, εγώ θα αναλάβω να το κινήσω για να κλαδευτούν. Βέβαια. Είχα τον Καμίνη εδώ. Και κατάλαβα ο τρόπος που σκέφτεται ένας πολιτικός. Δηλαδή, κοιτάμε ένα πρόβλημα και λέμε πάμε να το λύσουμε. Αυτός ξέρει πάρα πολύ καλά την ιεράρχηση του τι θα βρει μπροστά του για να φτιάξει κάτι. Ναι. Δηλαδή, και πάλι, ας πούμε, για τον αρχαιολογικό χώρο γύρω από την Ακρόπολη και το θέατρο του Διονύσου, που είναι πολύ ωραία τα δέντρα. Είναι καταπληκτικό το ότι έχουν σηκωθεί τόσο ψηλά τα δέντρα που κρύβουν και το Διόνυσο και την Ακρόπολη. Που στην πραγματικότητα το κλάδεμα δεν είναι και τίποτα πολύπλοκο. Κάνει καλό και στα δέντρα. Ναι, ειδικά στις λεύκες που έχει εκεί, ας ναι, πούμε. Αυτές. Για να πάνε και λίγο πιο οριζόντια και να έχουν και καλύτερη σκιά οι περιπατητές. Κι όμως εμπλέκονται τόσοι παράγοντες μέσα που δεν μπορεί να γίνει. Ναι, τρομερό. Και κάνετε πλάκα καθόλου, λέει ανέκδοτα. Κοίτα, άκου. Και είναι αθυρόστομος, έχω ακούσει. Είναι. Στις προσωπικές συζητήσεις. Ναι. Όχι, δημόσια δεν μπορεί να πει. Δεν χωρίζει την αλήθεια. Συνήθως κατηγορούμε τους πολιτικούς για φλόρους. Ναι. Ο Σαμάρας δεν είναι φλόρος. Είναι ένας άνθρωπος που. Αν δεν είχε ασχοληθεί και δεν ήταν πρωθυπουργός, θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, στην παρέα μας αλυτόφατσα και τέτοια. Τώρα δεν μπορούσα να σου πω κάτι τέτοιο. Το αλυτόφατσα στην παρέα μας. Είναι ο αρχηγός του κράτους και είναι αυτός που έχει το τιμόνι σε ένα καράβι που είναι μέσα σε μια τρικυμία. Και μέχρι τις 25 Γενάρη θα το έχει το τιμόνι και πιστεύω θα το έχει και μετά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βαθιά αίσθηση του χιούμορ και του αυτοσαρκασμού. Αλλά δεν είναι χαμηλός.